Είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές στη συνθήκη της Λοζάνης, στην πολιτική σταδιοδρομία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είχε τη δύναμη να παλέψει για να από τα ερείπια να οικοδομήσει τη Νέα Ελλάδα. Όταν πήγε στη Λοζάνη, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή είχαν διαλυθεί τα πάντα. Δεν υπήρχε στρατός, η οικονομία είχε καταρρεύσει και οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στις διαπραγματεύσεις ζητώντας τα πάντα. Από την εκδίωξη του οικονομικού, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την παράδοση του ελληνικού στόλου, τη Δυτική Θράκη και πολλά άλλα. Την ώρα εκείνη η Ελλάδα ήταν ηττημένη. Σε ένα μήνα ο Βενιζέλος διαπραγματευόταν όχι ως εκπρόσωπος ηττημένου κράτους, αλλά ως εκπρόσωπος εμπόλεμου κράτους. Είχε ο στρατός κάπως ανακτήσει τις δυνάμεις του και διαπραγματεύτηκε σκληρά και υπό την απειλή έναρξης νέου πολέμου αφαίρεσε η κατέρριψη όλες τις απαιτήσεις των Τούρκων. Στην πραγματικότητα ήταν ένας διπλωματικός τρίαμβος. Ανεξάρτητα βέβαια εάν στη συνέχεια οι ελληνικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα μετά την γερμανική κατοχή, δεν αγωνίστηκαν όσο θα έπρεπε, δεν υποστήριξαν εις το ακέραιο την εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης. Και έχουμε υποχωρητικότητα στις προκλήσεις των Τούρκων και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα είμαστε μάρτυρες μιας νεοϊμπεριαλιστικής, νεοοθωμανικής στάσης του Ερντόγκαν, αλλά και του κατεστημένου που πάει να δημιουργηθεί ξανά στην Τουρκία με άλλη μορφή. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, όσο μάλλον το Ίδρυμα, το οποίο φέρει το όνομα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Θεωρήσαμε λοιπόν επιβεβλημένο εδώ που εδρεύει το Ίδρυμα, εδώ από την Κρήτη που ξεκίνησαν σχεδόν τα πάντα, την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση.